Πάμε να συνδεθούμε με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό. Γιορτάζατε κιόλας, κύριε εκπρόσωπε. Χρόνια σας πολλά για χθες και καλή χρονιά. Μας ακούτε? Σας αναζητήσαμε για να δούμε τι γίνεται με τις ζημιές. Είχαμε εδώ στην Αττική αρκετά προβλήματα. Ξέρουμε, ακούσαμε από τον κύριο Λαγουβάρδο ότι τα φαινόμενα συνεχίζονται στα δυτικά. Πώς είναι τα πράγματα και κυρίως τι μπορείτε να μας πείτε και για τις περιοχές που δοκιμάστηκαν το τελευταίο εξάμηνο? 485 κλείσιμα χθες το βράδυ είχε δεχτεί το επιχειρησιακό κέντρο του προσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας. Τα πιο πολλά από αυτά τις κλείσεις, τα συμβάντα που είχαμε στη Λεμενής, ήταν στην περιφέρεια της Αττικής και συγκεκριμένα σε περιοχές όπως η Φιλοθέη, το Ψυχικό, το Παλαιό και Νέο Ψυχικό, το Μαρούσι. Κύριε Αρτοπιέ, με συγχωρείτε για τη διακοπή, μήπως τυχόν φοράτε ακουστικά, γιατί έχουμε πρόβλημα στην ποιότητα του ήχου? Μπορείτε να μιλήσετε. Τώρα τα έβγαλα. Α, τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ και απολογούμε. Με συγχωρείτε, αλλά είχαμε πρόβλημα. Όχι, άλλη μόνο. 485 κλήσεις, επαναλαμβάνω, δέχεται το επιχειρησιακό κέντρο του πυροσβεστικού σώματος πολιτικής προστασίας. Mm-hmm. Πανελλαδικά. 196 συμβάντα μόνο στην περιφέρεια Αττικής. Σχεδόν δηλαδή το μέγιστο των συμβάντων δέχτηκε η περιφέρεια Αττικής. Mm-hmm. Κατά δεύτερο λόγο, η Δυτική Ελλάδα. Και mm-hmm. όλες οι υπόλοιπες περιφέρειες πήραμε συνολικά 485 κλήσεις. Η Αττική ήταν μια νεροποντή και αυτές οι έντονες υπές ανέμων στις 1:20 τα ξημερώματα της Κυριακής ικανές για να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα σε όλες τις περιοχές όπως είναι η Φιλοθέη, το Ψυχικό, Παλαιό και Νέο. Και εκεί εστιάστηκε, πήρε πολύ μεγάλο βάρος της κακοκαιρίας αυτές οι περιοχές. Προσπαθήσαμε λοιπόν με ένα επιχειρησιακό πλάνο πολύ μικρών και ευέλικτων ομάδων με μικρά οχήματα και διασωστικά εργαλεία και αλυσοπρίωνα συγκεκριμένα, να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και είχαμε και αρκετούς εγκλωβισμούς ανθρώπων λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ανελκυστήρες. Τώρα είμαστε εντάξει, έτσι? Έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Βεβαίως, ο χειμώνας είναι μπροστά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε τελειώσει. Όχι, αυτό θα σας ρωτούσα. Με τον εφησυχασμό, δεν πρέπει να υπάρχει. Καταλαβαίνω ότι από την Τετάρτη αρχίζει η ψύχρα και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πάλι θέματα, προβλήματα και χιόνια. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποια επιπλέον, κάποια ειδική μέρημνα που λαμβάνετε κι εσείς στην πυροσβεστική, σε συντονισμό με την πολιτική προστασία κλπ. Εν όψη. Το πρώτο που κάνουμε είναι να απευθυνθούμε στους ειδικούς. Η ειδική σε αυτή την περίπτωση είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και οι προγνώσεις, οι έγκυρες προγνώσεις και έγκυρες και έγκυρες, mm-hmm. Οι οποίες μας δίνονται και με βάση αυτές τις προβλέψεις θα γίνουν όλες οι απαραίτητες σκέψεις, όλες αυτές τις διαδικασίες που πρέπει να γίνουν με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ποιοι είναι αυτοί? Οι περιφέρειες, οι Δήμοι και οι κοινότητες φυσικά, η πυροσβεστική, το πυροσβεστικό σώμα, η ελληνική αστυνομία, οι παραχωριστιούχοι των οδών, των ιδιωτικών εθνικών οδών, των εθνικών οδών οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτές τις εθνικές οδούς. Αυτά πότε γίνονται? Δηλαδή η κακοκαιρία έρχεται, είπαμε Σαββατοκύριακο, περιμένουμε ένα σχετικό έτσι. Κάθε φορά που υπάρχει λοιπόν η πρόβλεψη, ναι, τουλάχιστον 48 ώρες πιο πριν, γίνονται οι απαραίτητες σκέψεις. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι στο ίδιο τραπέζι. Mm-hmm. Εκθέτουμε τις αρμοδιότητες του καθενός και το τι πρέπει να κάνει κάποιος στην περίοδο της κρίσης, με τι προετοιμασία θα κατέβουμε, να το πω έτσι, απλά σε αυτό να αντιμετωπίσουμε αυτή την κακοκαιρία, την επερχόμενη κακοκαιρία. Όμως αυτή τη στιγμή εμείς προσπαθούμε να τελειώσουμε το κομμάτι που είχαμε την κακοκαιρία. Κατανοητό. Και να είμαστε σίγουροι ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, διότι αυτό το οποίο ειδικά στο πυροσβεστικό σώμα προέχει είναι η ασφάλεια και ο περιορισμός των επιπτώσεων από οποιαδήποτε κρίση και ναι, ακόμη και από αυτές τις κακοκαιρίες οι οποίες έρχονται. Και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν λοιπόν για τους συμπολίτες. Κύριε εκπρόσωπε, κλείνοντας, δεν σχετίζεται με την πρόσφατη κακοκαιρία, όμως πάντα σας ρωτώ όταν τυχαίνει να μιλάμε με οποιαδήποτε αφορμή. Στη Θεσσαλία η κατάσταση ποια είναι? Εκεί η πυροσβεστική εξακολουθεί να έχει έναν ρόλο στις περιοχές που επλήγησαν? Το πυροσβεστικό σώμα, από την πρώτη στιγμή που είχαμε τις μεγάλες πλημμύρες, τις πολύ έντονες. Ναι, εντάξει, τότε βεβαίως. Πέφσατε άμεσα, προφανώς. Αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Σαφώς και το φαινόμενο υφίσταται σαν, να το πω έτσι, σαν τις επιπτώσεις αυτής της μεγάλης πλημμύρας η οποία συνέβη σε όλο το Θεσσαλικό κάμπο. Από πλευράς συμβάντων στο πυροσβεστικό σώμα δεν έχουμε πλέον έργο. Αυτό το οποίο κάνουμε όμως κάθε φορά που είμαστε σε ετοιμότητα, αυτό είναι το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, είμαστε σε ετοιμότητα
σε επαγρύπνηση, σε περίπτωση που οτιδήποτε συμβεί, να είμαστε δίπλα στην πολίτη μας. Δεν υπάρχει κάποιο σε εξέλιξη, συμβά να το πω έτσι, από πλευρά άντληση υδάτων. Λοιπόν, αχρίαστη να είστε. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Αρτοπία. Ευχαριστούμε. Θέλουμε να είμαστε αχρίαστοι, κυρία Λιμπεράκη. Και καλή χρονιά. Μακάρι, μακάρι. Θέλουμε να είμαστε όμω δίπλα στου συμπολίτε μα σε κάθε. Αλίμονο. Θέλουμε βασικά να είναι ασφαλεί. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να είμαστε δίπλα τους πάντα. Σωστά, σωστά. Απλά μακάρι να μην έχουμε καταστροφές και φαινόμενα που καθιστούν απαραίτητη τη δική σας, ας πούμε, παρέμβαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής.